Και κλείνουμε αυτή τη συνεδρία μέσα από την παρουσίαση από την ομάδα RAP, η οποία αναφέρεται σε ρομποτική πλατφόρμα. Θα την παρουσιάσει ο κύριος Τσουρδούλιας Εμμανουήλ και αναπτύσσεται στο ΥΠΤΙΛ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μάνος Σαρδούλιας και είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΣΕΡΘ, στα ελληνικά ΕΚΕΤΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση ενός νέου ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος, το οποίο ονομάζεται RAP. Το RAP προκύπτει από τις δύο λέξεις Robotic Applications. Ποιο είναι το πρόβλημα που καλεί να λύσει το RAP? Υπάρχουν πολλές έρευνες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δείχνουν μια δημογραφική αλλαγή στις κοινωνίες μας. Η δημογραφική αυτή αλλαγή είναι ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων ανθρώπων, των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, ολοένα και μεγαλώνει. Προφανώς αυτό δεν είναι πρόβλημα από μόνο του. Το πρόβλημα είναι ότι σε λίγα χρόνια οι άνθρωποι που είναι ικανοί και εξειδικευμένοι στο να τους φροντίζουν θα μειώνονται όλο και περισσότερο, αναλογικά. Επίσης, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας έχουν προβλήματα στο να παρακολουθήσουν την τεχνολογία όπως εξελίσσεται. Δηλαδή, δεν μπορούν εύκολα να χειριστούν υπολογιστή είτε κάποιες συσκευές όπως τα smartphones. Η πρότασή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε ρομποτικές συσκευές έτσι ώστε να βοηθήσουμε από τη μία τους ηλικιωμένους και από την άλλη τις οικογένειές τους και αυτούς που τους βοηθάνε, όπως για παράδειγμα σε κάποια κέντρα. Πιο συγκεκριμένα, το Project RAP είναι σκοπός του να δημιουργήσει μια πλατφόρμα λογισμικού, open source, η οποία θα υποστηρίζει την κατασκευή, την εύκολη κατασκευή ρομποτικών εφαρμογών από developers, το ανέβασμά τους σε κάποια online πλατφόρμα και το εύκολο κατέβασμά τους σε διαφορετικές ρομποτικές συσκευές και όλα αυτά προσανατολισμένα σε ανθρώπους με κάποιο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα του RAP θα αυξήσει την επαναχρησιμοποίηση είτε applications είτε robot. Επίσης, προμοτάρουμε τη χρήση κοινωνικών σε εισαγωγικά ρομπότ σε αιτιακά περιβάλλοντα, συγκεκριμένα σε περιβάλλοντα όπου ζει κάποιος ηλικιωμένος μόνος του. Και επίσης, σκοπός μας είναι να ανοίξουμε και μία αγορά στην Ευρώπη, είτε για εφαρμογές, είτε για τα ρομπότ, είτε για hardware. Στο project θα χρησιμοποιήσουμε δύο ρομπότ. Το ένα είναι το Now, το οποίο μπορείτε να δείτε και έξω, στο stand μας. Κατασκευάζεται από τη γαλλική εταιρεία Aldebaran. Και το άλλο είναι το Anglight, το οποίο κατασκευάζεται από το ερευνητικό κέντρο Inria στη Γαλλία. Κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Το ΝΑΟ έχει ύψος κάπου στα 60 εκατοστά, ζυγίζει περίπου 4,5 κιλά, η αυτονομία του είναι μία ώρα, έχει 25 βαθμούς ελευθερίας, έχει έναν Intel Atom επεξεργαστή που τρέχει Linux, Gen 2 συγκεκριμένα, μπορεί να προγραμματιστεί σε μία πληθώρα γλώσσεων, είναι C++, Python, Java, MATLAB και άλλες. Έχει δύο high definition κάμερες και μπορεί να συνδεθεί στο ίντερνετ είτε με Ethernet είτε με Wi-Fi. Το ρομπότ που βλέπουμε δίπλα έχει αισθητήρες οι οποίοι μπορούν να μετρήσουν την κλίση του ρομπότ αυτού στο επίπεδο, δηλαδή ένα 3D επιτεχνησιόμετρο και γυροσκόπια. Επίσης υπάρχουν encoders στις ρόδες, όπως και ένα φρένο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα. Αυτές οι εφαρμογές που θα αναπτύξουμε θα δούμε τη χρησιμότητά τους σε τρία πιλωτικά προγράμματα. Το πρώτο είναι για τους τεχνολογικά αναμφάβητους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Το πρόβλημα, όπως είπα πριν, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται κατά πολύ να μάθουν κάποια καινούργια ηλεκτρονική συσκευή ή κάποια καινούργια τεχνολογία. Μία πιθανή λύση που εμείς θα υλοποιήσουμε είναι να φτιαχτούν τέτοιες εφαρμογές ώστε είτε θα διδάσκουν συσσαγωγικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας με απλές εντολές να χρησιμοποιήσουν κάποια συσκευή, είτε θα παρακάμπτουν εντελώς τη συσκευή αυτή και θα παρέχουν κατευθείαν κάποιες υπηρεσίες, όπως Skype, email ή κάποια RSS feeds για να παρακολουθούν τα νέα από το ίντερνετ. Σε αυτό το pilot θα χρησιμοποιηθεί το Robot Now. Το δεύτερο πιλωτικό πρόγραμμα είναι για ανθρώπους με ήπια μορφή άνοιας, το οποίο δεν είναι και τόσο σπάνιο.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας ξεχνάνε συνεχώς πράγματα. Κάποιες εφαρμογές που μπορεί να βοηθήσουν είναι η χρήση του ναού, είτε για υπενθύμηση κάποιων σημαντικών γεγονότων, για παράδειγμα ραντεβού στο γιατρό ή να πάρουν τα χάπια τους, ή ακόμα να παίζουν μαζί τους serious games, έτσι ώστε να κάνουν trigger την μνήμη τους και την ανάκληση των εμπειριών τους. Και τέλος, το τρίτο πιλωτικό είναι για ανθρώπους για ηλικιωμένους με κινητική δυσκολία. Πολλοί ηλικιωμένοι έχουν κινητικές δυσκολίες, είτε γιατί πονάει το πόδι τους λόγω αρθριτικών κτλ. Και η δεύτερη περίπτωση είναι οι ηλικιωμένοι οι οποίοι παθαίνουν κάποιο ατύχημα. Για παράδειγμα, αν κάποιος σπάσει το βαφό του ηλικιωμένος, είναι πολύ πιο δύσκολο να επανέλθει στη κανονική του φυσική κατάσταση σε σχέση με έναν νέο. Θελοποιηθούν επίσης RAPs, Robotic Applications, τα οποία θα μπορούν να βλέπουν συνεχώς αν ο ηλικιωμένος, χρησιμοποιώντας το όχημα το Anglite, βρίσκεται στη σωστή στάση για να περπατάει. Θα μπορεί να αναγνωρίζει αν ο ηλικιωμένος έχει τάση να πέσει, αν βρίσκεται σε περίεργη κλίση του εδάφους. Και επίσης, στην περίπτωση της φυσιοθεραπείας, με το φυσικοθεραπευτή δίπλα, μέσω των αισθητήρων, να γίνεται μία ανάλυση του περπατήματος για το αν γίνονται σωστά κάποιες ασκήσεις. Λίγα τεχνικά ζητήματα. Εδώ βλέπουμε την συνολική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, έτσι όπως έχει προδιαγραφεί ως τώρα. Χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το RAP platform, το οποίο είναι το πάνω, θα υπάρχει στο cloud, στο internet, και το κάτω είναι η εκάστοτε ρομποτική πλατφόρμα, είτε το Now είτε το Anglite. Πάμε στο κομμάτι που βρίσκεται στο internet. Έχει τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα υπάρχει το λεγόμενο RAP Store, όπως είναι τα κανονικά App Stores τα οποία δέχονται applications. Αυτό θα δέχεται ρομποτικά applications από τους developers με έναν απλό τρόπο προγραμματισμού. Και έτσι θα μπορεί ο κάθε developer να προγραμματίσει το application του, να το ανεβάζει και αντίστοιχα να κατεβαίνει και να κάθεται εύκολα σε κάποια ρομποτική συσκευή. Το δεύτερο κύριο μέρος είναι η χρήση του ROS και του HOP. Το ROS το ακούσατε από την Πανδώρα και πριν από την παρουσίαση. Σημαίνει Robot Operating System. Είναι ένα από τα βασικότερα robotic frameworks που υπάρχουν την τρέχουσα χρονική περίοδο και ουσιαστικά επιτρέπει στον developer να φτιάξει πολύ εύκολα ρομποτικές εφαρμογές χωρίς να τον νοιάζουν τα low-level κομμάτια του συστήματός του. Το HOP, από την άλλη, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού φτιαγμένη για web applications, επιτρέπει την ύπαρξη πολλών servers, ακόμα και σε ένα μηχάνημα, και θα χρησιμοποιηθεί για την ενοποίηση του cloud με όλες τις ρομποτικές συσκευές. Το τρίτο τμήμα είναι το RIC, το RAP Improvement Center, το οποίο περιέχει οντολογίες, αλγορίθμους machine learning, όπως και στατιστικές αναλύσεις, έτσι ώστε να κρατά μια συγκεντρωτική αναπαράσταση της γνώσης. Όταν λέω γνώση, σημαίνει ότι κάθε ρομπότ θα μπορεί να λαμβάνει ερεθίσματα από το περιβάλλον του. Για παράδειγμα, ένα ρομπότ βλέπει ένα καινούριο αντικείμενο που δεν το έχει ξαναδεί, οπότε το αναγνωρίζει, το στέλνει πάνω στο cloud και πλέον γίνεται το αντικείμενο αυτό διαθέσιμο προς αναγνώριση και σε άλλα ρομπότ. Έτσι υπάρχει και διαμοιρασμός της γνώσης. Και πάμε στη ρομποτική πλατφόρμα, στην εκάστοτε, είτε στο Now, είτε στο Anglite, είτε σε οποιαδήποτε άλλη. Εδώ υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά πάλι. Το πρώτο είναι ότι τρέχει πάλι το ROS, το Robot Operating System, έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις του κώδικα σε low level, ας πούμε να κινήσει τις αρθρώσεις του Now ή να πάρει μετρήσεις από κάποιους αισθητήρες. Θα υπάρχει πάλι συνδυασμός του ROS και του HOP μέσω ενός εργαλείου που λέγεται ROS Bridge, που το παρέχει το ROS. Και τέλος, η κύρια δομική μονάδα που μας ενδιαφέρει, ένα RAP, ένα Robotic Application, το οποίο στην ουσία θα είναι ένα FSM, ένα Finite State Machine. Συνολικά, ποιοι είναι οι στόχοι και πώς θα δούμε ότι πετύχαμε αυτούς τους στόχους. Όπως είπαμε, πρέπει να φτιαχτεί μία υποδομή, έτσι ώστε οι developers να μπορούν να γράφουν εύκολα software και robot. Επίσης, θα πρέπει να φτιαχτεί ένα store, το οποίο θα δέχεται αυτούς τους κώδικες και θα μπορεί να τους μοιράζει στα εκάστοτε robot με εύκολο τρόπο. Θα υπάρχει μεθοδολογία στο RIC, στο RAP Improvement Center, για να έχουμε κάπου κεντρικά όλη τη γνώση που παράγεται από τα εκάστοτε robot.
Επίσης, οι ρομποτικές εφαρμογές, τουλάχιστον που θα φτιαχτούν στα πλαίσια του project, θα είναι προσανατολισμένες στις ειδικές ανάγκες των ηλικιωμένων. Και τέλος, όλα αυτά θα γίνουν verified από τα 3 pilots που ανέφερα προηγουμένως. Μία σύντομη ματιά στους partners του project. Το πρώτο είναι το ΣΕΡΘ, το ΕΚΕΤΑ δηλαδή, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το οποίο είναι και ο coordinator. Το δεύτερο είναι το Τεχνολογικό Ινστιτούτο ΝΙΡΙΑ, που βρίσκεται στη Γαλλία, το οποίο ουσιαστικά παρέχει την τεχνολογική υποστήριξη για το ρομπότ Anglite. Το τρίτο είναι το Ορμίλια Foundation, το οποίο βρίσκεται εδώ στη Χαλκιδική. Θα γίνουν εδώ τα 2 από τα 3 pilots για τους τεχνολογικά αναλφάβητους και τους ανθρώπους με ήπια μορφή άνοιας. Το τέταρτο είναι το Γεροντολογικό Ινστιτούτο Ματία από την Ισπανία, στο οποίο θα γίνει το τρίτο pilot για τους ανθρώπους με κινητική δυσκολία. Μία εταιρεία software της Αγγλίας, η Ορτέλιο. Ένα τμήμα του Πολυτεχνείου της Βαρσοβίας στην Πολωνία που ασχολείται με robotics και ρομποτικούς αλγορίθμους. Και για dissemination είναι η Σίγμα Οριόνης από τη Γαλλία. Εδώ κάποια γρήγορα στοιχεία. Να πω ότι το project είναι καινούριο, ξεκίνησε τώρα το Δεκέμβριο και θα κρατήσει για 3 χρόνια, οπότε θα τελειώσει το Δεκέμβριο αντίστοιχα του 2016. Και αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα από τα project τα οποία περιμένετε να έρθουν οι ηλεκτρολόγοι να δουλέψουν. Ακριβώς, ναι. Οπότε ίσως είδατε και εδώ θέμα της πιθανής δουλειάς σας στο μέλλον. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Καλησπέρα. Γιάννης Μήτρο από το Απιθύτα Πληροφορικής. Σχετικά με το κομμάτι του machine learning, η εκπαίδευση γίνεται στο ρομπότ ή γίνεται στο cloud και μετά γίνεται download το καινούργιο μοντέλο στο ρομπότ? Οι εφαρμογές θα είναι φτιαγμένες με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, η εφαρμογή που θα κατεβαίνει από το cloud θα είναι συγκεκριμένη. Από εκεί και πέρα, επειδή τα ρομπότα συγκεκριμένα δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες υπολογιστικές, ό,τι καινούργιο μαθαίνουν θα το ανεβάνουν στο cloud και εκεί θα γίνεται κεντρικά το machine learning ή οποιοσδήποτε άλλος αλγόριθμος. Μία δεύτερη ερώτηση. Κάθε φορά που βρίσκει ένα νέο αντικείμενο, ένα νέο data set, ένα νέο data point που εμφανίζεται, γίνεται ξανά εκπαίδευση ή μπορεί να εφαρμόσει κάποιον βέλτιστο αλγόριθμο ώστε να ερμηνεύσει το νέο αντικείμενο, χωρίς να εκπαιδευτεί ξανά? Χρειάζεται όλο το data set για να εκπαιδευτείς. Ναι. Αν βρει κάποιο αντικείμενο που δεν υπάρχει τοπικά, στο ίδιο το ρομπότ δηλαδή, θα στείλει, λογικά όπως το φαντάζομαι, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, είναι η κεντρική ιδέα, θα στείλει τη φωτογραφία πάνω στο cloud ώστε να γίνει το object recognition. Αν ούτε εκεί δεν υπάρχει, θα πρέπει να ενσωματωθεί με έξυπνο τρόπο στη συνολική οντολογία του συστήματος. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.